Λοιπόν, πάμε τώρα παραμένοντας στο θέμα να δούμε τα πώς και τα γιατί αυτής της μαραθώνιας συνεδρίασης της Επιτροπής. Με ένα μέλος της Επιτροπής συνδεόμαστε λοιπόν απευθείας με τον καθηγητή Παθολογίας και Λοιμόξεων του Πανεπιστημίου Κρήτης και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, τον κύριο Αχιλέα Αγγίκα. Καλησπέρα κύριε καθηγητά. Καλησπέρα κύριε Μελιγόνη. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Να σας ρωτήσω καταρχάς ποια ήταν τα θέματα που αποτέλεσαν τις αιστείες του εντονότερου προβληματισμού στη συνεδρίασή σας, γιατί σήμερα καταγράψαμε ότι συνεδριάσατε ασυνήθιστα πολλές ώρες, σωστά? 9 ώρες. Ναι. Από τις 10 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα, έτσι. Μέχρι τελικής πτώσεως, κύριε Μελτικό. Ήτανε. Και για τα νεύρα μας πάντως, να ξέρετε, έτσι. Δεν ήτανε μόνο για εσάς που κάνατε τη συνεδρίαση. Το ξέρουμε. Η ευθύνη είναι πολύ μεγάλη και δεν σηκώνει αστοχίες. Όσο μπορεί κανείς παίρνει τα μέτρα του, γιατί οι αποφάσεις αυτές είναι πάρα πολύ σημαντικές. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να σας πω λίγο το ιστορικό. Έχουμε συνεδριάσει ήδη με την Υποεπιτροπή Επιδημιολογίας. Άλλες δύο φορές. Σήμερα είναι η τρίτη φορά που μιλήσαμε για τα ίδια θέματα και στην ουσία τι κάναμε. Πιάσαμε τον χάρτη της χώρας και κάθε νομό και κάθε μεγάλο δήμο τον αναλύουμε ξεχωριστά με βάση τα κρούσματα, αν έχει, αν δεν έχει, πόσο αυξήθηκε, πόσο δεν αυξήθηκε, ποια ήταν η προηγούμενη κατάσταση, πόσο της 100 ανέβηκε κτλ. Εκεί λοιπόν που σκαλώσαμε και θέλαμε ακόμα και τις τελευταίες στιγμές τα δεδομένα, ήταν σε 3 ή 4 περιοχές. Μία από αυτές ήταν η Πάτρα, που έχουμε μια εξαιρετική κινητικότητα τον τελευταίο καιρό. Μετά ήταν η Αθήνα και κυρίως το κέντρο της Αθήνας. Ήταν η Θεσσαλονίκη που δείχνει σημάδια επανόδου στη δραστηριότητα. Και ήταν και 2 περιφερειακές εκτός από τα κεντρικά αυτά αστικά κέντρα. Ήταν η Χαλκίδα και ο Άγιος Νικόλαος. Πράγματι έγινε μια εκτεταμένη συζήτηση κυρίως για την Αττική πώς θα το διαχειριστούμε αυτό, γιατί υπάρχει μια αυξημένη κινητικότητα. Αλλά ξεκινήσαμε πρώτα από τις περιφερειακές και βασικά στην ουσία θεσμοθετήσαμε το κερασί, να το πούμε έτσι, χρώμα, δηλαδή κάτι μεταξύ του πορτοκαλί και του κόκκινου, δηλαδή. Όχι, κάτι πάνω από το κόκκινο. Πάνω από το κόκκινο, μάλιστα. Ναι. Το πάνω από το κόκκινο σημαίνει ότι εκεί θα έχουμε ακόμα πιο αυξημένη μέτρα που θα είναι πολύ κοντά στο ολικό lockdown. Ναι. Και οι περιοχές αυτές που είχαν όλα τα κριτήρια έπρεπε να μπουν σε πολύ, ισχυρή κατασταλτική δράση. Και έτσι αυτές οι περιοχές, όπως θα είδατε και από τα δελτία μέχρι στιγμής, είναι ο Άγιος Νικόλαος που μπήκε όλη η πόλη σε βαθύ κόκκινο, να το πούμε έτσι. Μετά ήταν η Χαλκίδα που μπήκε και αυτή όλη, όλος ο νομός και όχι η πόλη μόνο σε βαθύ κόκκινο. Και μετά συζητήσαμε για την Αθήνα και η Πάτρα που μπήκε και αυτή, η πόλη της Πάτρας στο βαθύ κόκκινο. Και επίσης συζητήσαμε, που πήρε και το πιο πολύ χρόνο, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Το πολύ βαθύ κόκκινο είναι κάτι το οποίο έχει και άλλα μέτρα, τα οποία είναι αρκετά από αυτά τα μέτρα που τα είδατε στην αυτή. Κλείνουν τα σχολεία, κλείνει το λιανεμπόριο, κλείνουν τα καταστήματα, οι θρησκευτικές τελετές, κάτι σχεδόν που θυμίζει λίγο ολικό lockdown. Μια που λέτε λοιπόν αυτό, κύριε καθηγητά, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Μέχρι χτες το πρωί, το κλίμα τέλος πάντων και η περιραίους ατμόσφαιρα, και φαντάζομαι, καταλαβαίνετε ότι και εμείς οι δημοσιογράφοι που τα γράφαμε και τα λέγαμε δεν τα βγάζαμε από το κεφάλι μας, έλεγε ότι πάμε πολύ κοντά, ότι είμαστε πολύ κοντά στο ολικό lockdown, ότι θα επιστρέφαμε στο Μάρτιο. Ξαφνικά από χθες το απόγευμα αυτό το πράγμα άλλαξε. Θέλω να σας ρωτήσω, ήταν λάθος το ρεπορτάζ μας από την αρχή? Όχι, δεν υπήρχε τέτοια περιραίους ατμόσφαιρα? Ή βάρυναν άλλοι παράγοντες στις συνεδριάσεις μεταξύ σας? Δεν προκύπτει. Από την προηγούμενη πορεία, αν τη δείτε, δεν προκύπτει τέτοιου είδους
εξέλιξη, διότι έχουμε επιλέξει και έχει επιλέξει όλη η χώρα τη σταδιακή, είχε επιλέξει το σταδιακό άνοιγμα όλης της, όσο γίνεται πιο πολλών δραστηριοτήτων της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, με βάση πάντα και το βλέμμα στο υλικό φορτίο και την ικανότητα του συστήματος υγείας να αντεπεξέλθει. Ναι. Μέχρι τώρα τα πράγματα ήταν καλά, άρχισαν να ανεβαίνουν, γιατί έτσι είναι έτσι περιμένεις. Ναι. Και τώρα προσπαθούμε να το σταθεροποιήσουμε σε κάποιο επίπεδο, ώστε να μην χρειαστεί να κάνουμε ολικό lockdown. Δεν νομίζω ότι το θέλει κανείς. Και αν μπορεί να το αποφύγει μια χώρα, το αποφεύγει. Αν δεν μπορεί, τότε μπαίνει αναγκαστικά. Άρα το ότι δεν το συζητήσατε το ολικό lockdown δείχνει ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα. Κοιτάξτε να δείτε. Ή ότι απλώς είναι μεγάλη ευθύνη και δίνεται λίγο χρόνο στο χρόνο, μπας και αποδώσουν πιο μετριοπαθή μέτρα. Όχι, όχι. Ακούστε, το ολικό lockdown είναι μια κατάσταση στην οποία την παίρνεις όταν έχουν τελειώσει όλα τα άλλα μέτρα. Mm-hmm. Όλα τα άλλα μέτρα δεν έχουν τελειώσει. Mm-hmm. Εκείνο που έχουμε να κάνουμε είναι καταρχάς να εφαρμοστούν αυτά που πήραμε μέχρι τώρα. Γιατί mm-hmm. βλέπουμε ότι δεν εφαρμόζονται όσο θα έπρεπε. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα είχαμε επιλέξει την κατατόπους αξιολόγηση και βάλαμε σε lockdown τώρα τον Άγιο Νικόλα, βάλαμε τη Χαλκίδα, βάλαμε την Πάτρα και περιοχή-περιοχή, ναι, για να περισσώσει κανείς ό,τι μπορεί από την οικονομική και την κοινωνική δραστηριότητα της χώρας. Είναι μια επιλογή που κάναμε εδώ και πολύ καιρό. Να μην πάμε σε οριζόντια lockdown, τα οποία είναι καταστροφή. Ναι. Όπου τα σκάνανε, ισοπεδώθηκαν τα πάντα. Αν δεν έχεις από τη μια είναι καταστροφή, από την άλλη έχει αποδειχθεί ότι είναι ο μόνος βέβαιος τρόπος να ανασχεθεί η πανδημία, ενώ σε σχετικά γρήγορο διάστημα. Έτσι δεν είναι? Ναι, αλλά αυτό έχει όμως επιπτώσεις πολύ σοβαρές. Και στην οικονομία, δεν λέτε. Αυτές. Ναι. Ναι. Και όχι μόνο. Όχι μόνο. Μην νομίζετε ότι είναι μόνο η οικονομία από το υλικό lockdown. Είναι η κοινωνική ζωή, είναι η ψυχολογική στήριξη των ανθρώπων που μείνουν μέσα στη μια πολυκατοικία και μένουν για 40 μέρες. Ναι. Είναι επιπτώσεις στα παιδιά. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο η οικονομία. Αλλά είναι και λίγο η οικονομία. Σε αυτή την πολύ σοβαρή επισήμανσή σας για την ψυχολογική ζωή, θέλω να σας ρωτήσω. Επειδή όλος ο κόσμος ή τέλος πάντων πάρα πολλοί προβληματίζονται, τι παραπάνω μπορεί να προσθέσει αυτό το τρίωρο που μας κόψατε εντός εισαγωγικών από τα Σαββατοκύριακα. Ο ψυχολογικός παράγοντας, δηλαδή ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει ας πούμε όλη τη βδομάδα και πλέον το Σαββατοκύριακο θα πρέπει από τις 6 να είναι σπίτι του, δεν σας ανησύχησε μήπως τελικώς η αύξηση του ωραρίου απαγόρευσης κυκλοφορίας φέρει αντίθετα αποτελέσματα από τα προσδοκόμενα? Έχουμε πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες σε σχέση με την κινητικότητα, την αύξηση, τη μείωση και ποιοι παράγοντες επιδρούν σε αυτό. Ναι. Άρα αυτό το τρίωρο ήταν που έκανε τη διαφορά, εννοείται? Είναι ένα από τα στοιχεία τα οποία τα βάζεις σαν είναι μια ζυγαριά. Από τη μια μεριά βάζεις τα στοιχεία τα οποία θα ελαφρύνουν και από την άλλη μεριά πέφτουν τα στοιχεία που θα επιβαρύνουν. Ναι. Η αύξηση της κινητικότητας είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Όταν αυξάνει η κινητικότητα, αυξάνονται και τα κρούσματα, αυξάνεται και η πίεση του σύστημα υγείας. Ναι. Ό,τι λοιπόν δραστηριότητα αυξάνει την κινητικότητα, φροντίζεις να την απαλύνεις. Και αυτό κάνουμε. Αλλά αυτό το τρίωρο ήταν το καθοριστικό. Είναι ναι, μια απορία εύλογη για εμάς τους μη ειδικούς. Ναι, δεν είναι μόνο αυτό το τρίωρο, mm-hmm. Και δεν είναι και οριζόντιο αυτό το τρίωρο, όπως βλέπετε. Mm-hmm. Είναι κατά περιοχές και στις πολύ επιβαρημένες περιοχές. Mm-hmm. Στις πολύ επιβαρημένες περιοχές βάζουμε και αυτό το τρίωρο, εκτός από όλοι. Δεν είναι τρίωρο, είναι από τις 6 μέχρι τις 5 το πρωί. Είναι 11 ναι, ναι, εννοώ το επιπρόσθετο τρίωρο στο ήδη ισχύον ωράριο απαγόρευσης. Κύριε Γκικά, όμως... Ναι. Ειδικά για το Σάββατο που είναι μια μέρα που πολλοί κόσμος πηγαίνει στα σούπερ μάρκετ για να κάνει τα ψώνια της εβδομάδας, το ότι θα συμπιέσετε και το ωράριο των σούπερ μάρκετ, ειδικά σε μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Αθήνα, δεν φοβάστε ότι μπορεί να δημιουργήσει συνωστισμούς μέσα στα καταστήματα?
Δεν πιστεύουμε ότι θα δημιουργήσει συνασχισμούς, αλλά κυρίως θέλουμε να σταματήσουμε τις συναθρήσεις, ναι, σε όλη την επικράτεια όσο μπορεί πιο να μαζευτεί ο κόσμος στα σπίτια και να μην κάνει άσκοπες μετακινήσεις. Θέλουμε λοιπόν για τα Σαββατοκύριακα να πηγαίνει να ψωνίσει και μάλιστα με ειδικές προφυλάξεις και με ειδικά μέτρα. Θέλουμε να πάει στο σούπερ μάρκετ, στο κρεοπωλείο, στο φρουτάδικο, τελεία. Το υπόλοιπο νομίζουμε ότι το διήμερο αυτό θα είναι ευεργετικό για την μείωση της μετακίνησης, άρα θα βοηθήσει και αυτό. Κοιτάξτε, δεν είναι ένα μέτρο, είναι πλειάδα μέτρων, ένα ολόκληρη βεντάλια. Όσο βγάζεις και ελαφρώνεις, τόσο αυξάνεται το φορτίο. Όσο βάζεις σιγά σιγά, δεν θέλουμε να το κάνουμε οριζόντιο, μειώνεται το φορτίο. Ελπίζουμε ότι θα τα βγάλουμε πέρα για τις επόμενες 2-3-4 εβδομάδες, ώστε να εντωμεταξύ να αρχίσει να εμβολιάζεται όσο γίνεται και πιο πολλής κόσμος, και αυτό θα παίξει και αυτό τον ευεργετικό του ρόλο. Είναι στρατηγική, είναι μια κίνηση στρατηγικής αυτή η ιστορία. Άρα για να αποδώσουν αυτά τα μέτρα, τι χρονικό ορίζοντα τους δίνετε? Θέλω να πω, για πόσο θα πρέπει να ζούμε με αυτό? Εννοείτε το κορονοϊό? Όχι. Το από τις 6 στο σπίτι τα Σαββατοκύριακα, τα κλειστά λύκεια. Αυτό το πλαίσιο που ανακοινώθηκε σήμερα. Όπως σας είπα, είναι κινήσεις τακτικής. Όσο χρειαστεί να κρατήσει αυτό το πράγμα. Άρα δεν συζητήσατε κάτι συγκεκριμένο, ότι αυτό θα το πάμε 3 εβδομάδες και βλέπουμε? Αυτό εννοώ. Όλα αυτά είναι για 2 εβδομάδες και αυτός είναι και μέχρι τώρα ο ρυθμός και το βηματισμός. Και από εκεί και πέρα εμείς κάθε εβδομάδα κάνουμε την ανάλυση μας, κάθε εβδομάδα αξιολογούμε τι έγινε, περιμένουμε 2 εβδομάδες να δούμε τι αποτέλεσμα είχε σε όλη την ιστορία αυτή το κάθε μέτρο. Και για να δείτε αν θα κάνουμε και άλλα βήματα πίσω ή αν θα χαλαρώσουμε. Κύριε καθηγητά, ωστόσο, επειδή λέτε ότι είναι ένα άθροισμα παραγόντων και καταλαβαίνω ότι το άθροισμα του ρίσκου είναι που σας προβληματίζει, εγώ θα επιμείνω, το μήνυμα που παίρνει όμως ένας άνθρωπος από αυτούς που συνεχίζουν να έχουν φυσιολογική ζωή, δηλαδή να έχουν δουλειά, να μην τους έχουν βγάλει σε αναστολή, να μην έχουν κλείσει τα μαγαζιά τους κλπ, είναι ότι θα στηβάζεται κανονικά κάθε πρωί από Δευτέρα έως Παρασκευή στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θα πηγαίνει κανονικά το παιδί του στο σχολείο με ολοένα και περισσότερα κρούσματα στα σχολεία αλλά και παιδιών στα νοσοκομεία πια. Και απλώς τα Σαββατοκύριακα θα έχει 3 ώρες λιγότερες να κάνει τα ψώνια του ή να βγει να περπατήσει στο πάρκο με τον κωδικό 6. Δεν είναι πολύ ασφικτικό το πλαίσιο το οποίο διαμορφώνεται? Τους κανόνες δεν τους βάζουμε εμείς, τους βάζει ο κορονοϊός. Και τους βάζει και η κατάσταση της χώρας. Και τους βάζει και η οικονομία της χώρας. Και τους βάζει και η κοινωνική υπόσταση της χώρας. Και η καθημερινότητα. Ό,τι λοιπόν νομίζουμε ότι μπορούμε να βελτιώσουμε. Καταρχάς θέλω να εξηγήσω ότι όλα αυτά που συζητάμε τώρα είναι θεωρητική προσέγγιση, τα οποία θα τα κάνει πράξη ο κυβερνητικός μηχανισμός. Περνάμε ατέλειωτες ώρες μπροστά στα νούμερα και μπροστά στους χάρτες και μπροστά στο κόκκινο και το κίτρινο και το πράσινο. Και όταν φτάνουμε στο τέλος, δίνουμε μια τελική ανάλυση στους ευθύνοντες και αυτοί παίρνουν τις αποφάσεις, τις οποίες νομίζω ότι οι άνθρωποι δεν έχουν... Πολύ σπάνια είχαν παρατηρήσεις για αυτό που τους προτείνουμε. Είναι μια συνεργασία η οποία στηρίζεται και στην εμπιστοσύνη του ότι εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει. Και το κάνουμε. Δεν έχουμε κανένα λόγο να μην το κάνουμε. Ίσα-ίσα. Έχουμε το λόγο να προχωρήσουμε τη χώρα. Επίσης, κύριε Γκίκα, θέλω να σας ρωτήσω σχετικά με τις αποφάσεις για τα σχολεία. Αν δεν κάνω λάθος, ένα από τις βασικές αιστείες προβληματισμού με τα σχολεία δεν αφορούσε μόνο στα ίδια τα παιδιά, αλλά και στους
στην κινητικότητα με τους γονείς τους που τα πηγαίνουν στο σχολείο, αλλά και με τους γονείς τους που συναθρίζονται και λένε τα νέα τους έξω από τα σχολικά συγκροτήματα. Γιατί κλείνεται λοιπόν τα λύκεια που τα παιδιά πηγαίνουν μόνα τους και είναι από 16 και πάνω και δίνουν και πανελλήνιες στα 17χρονα, και δεν κλείνεται τα γυμνάσια που τα μισά και περισσότερα πηγαίνουν με τους γονείς τους? Άρα έχουμε περισσότερους ανθρώπους να κινούνται και περισσότερους ανθρώπους έξω από τα σχολικά συγκροτήματα να πιάνουν υψηλό κουβέντα. Είναι κρίμα που δεν το έχει καταλάβει ο κόσμος. Τα παιδιά πάνω από 16 χρονών συμπεριφέρονται σαν ενήλικες και μεταδίδουν ραγδαία. Λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο εργαλείο να σταματήσει τη μεταδοτικότητα μέσα στην κοινωνία, αυτά πάνε στο φροντιστήρια. Συνοστίζονται με παιδιά από άλλες τάξεις. Χαλάει δηλαδή η οικογενειακή ομάδα. Από εκεί ξαναγυρίζουν στο σπίτι, βλέπουν τη γιαγιά, βλέπουν τον παππού. Είναι εκεί που γίνεται το μεγάλο παιχνίδι με τον ιό. Αυτό είναι εκ των πρώτων που πρέπει κανείς να κλείσει όταν θέλει να κάνει κατασταλτικά για τον ιό μέτρα. Αυτό το κάνουν όλες οι χώρες, το κάνουμε εμείς. Είναι η ομάδα ηλικιών που είναι αυτή που μεταδίδει. Και μεταδίδει όπως όλοι οι ενήλικες. Πολύ. Κύριε καθηγητά, επίσης, τώρα που έχουν μπει στο παιχνίδι και οι μεταλλάξεις, θέλω να σας ρωτήσω αν αισθάνεστε ασφάλεια που κρατάτε ανοιχτά τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά. Σας το ρωτώ αυτό γιατί λέγαμε και πριν ότι βλέπουμε όλο ένα και περισσότερα παιδιά να νοσηλεύονται, ενώ παλιά ξέραμε ότι ήταν ένα στις 100.000, ας πούμε, που να φτάσει στο νοσοκομείο από κορονοϊό. Και επίσης, νωρίτερα είδα και ένα δημοσίευμα στο Guardian που έλεγε ότι στη Βρετανία, τώρα πια που κυριαρχούν οι μεταλλάξεις του ιού, έχουμε κάθε εβδομάδα 100 παιδιά την εβδομάδα με σοβαρή post-COVID πάθηση, πάθηση που προκύπτει αφού θεραπεύτηκαν από τον κορονοϊό, στα νοσοκομεία. Εντάξει, βάλατε πολλά στο τραπέζι τώρα. Τα παιδιά πράγματι δεν αρρωσταίνουν, τα παιδιά πράγματι μολύνονται πιο εύκολα, δεν αρρωσταίνουν και τα παιδιά πράγματι μεταδίδουν. Και μεταδίδουν στους παππούδες, στους μπαμπάδες κτλ. Αυτή τη στιγμή έχουμε πράγματι μια αύξηση σε ορισμένα, ιδίως στα πολύ μωρά, των βρεφικών σταθμών και ίσως των νηπιαγωγείων σε όλη τη χώρα. Έχει αυξηθεί αρκετά το ποσοστό αυτών που έχουν κολλήσει. Εκτιμούμε ότι έχουν κολλήσει από την οικογένεια και όχι μέσα στο. Και τα οποία παιδιά είτε από τους δασκάλους προς τα μέσα, είτε από την οικογένεια προς τα μέσα, προς τον νηπιαγωγείο και από εκεί και πέρα στα άλλα μικρά παιδάκια. Αυτή είναι η φορά που εμείς πιστεύουμε ότι γίνεται. Αυτό το εκτιμούμε κάθε μέρα. Σήμερα κάναμε πάρα πολλή ώρα συζήτηση για αυτό το θέμα και θα το αξιολογήσουμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Αυτή τη στιγμή δεν είναι σε απαγορευτικό δεύτερο. Πραγματικά δεν είναι τα νούμερα τέτοια που έχουν πολύ μεγάλη ανησυχία. Τα παρακολουθούμε όμως με πολύ προσοχή και ενδιαφέρον για να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε. Είναι αλήθεια όμως ότι κάτι κινείται εκεί μέσα στα νηπιαγωγεία και θα το αξιολογήσουμε την άλλη εβδομάδα. Άρα αυτό είναι κάτι που το βλέπετε. Τελευταία ερώτηση και σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας. Κύριε Γκίκα, το γεγονός ότι ολοένα και πιο συχνά εσείς οι επιστήμονες που είστε μέλη της Επιτροπής μας επισημαίνουν σε όλους μας ότι είναι δύσκολη η ισορροπία μεταξύ οικονομίας και υγείας. Το είπε προχθές και ο κύριος Τσιόδρας στη Βουλή, το έχετε πει και εσείς τουλάχιστον 2-3 φορές τώρα στη συζήτηση που έχουμε. Ένας που σας παρακολουθεί συχνά όλους εσάς βλέπει ότι το τελευταίο διάστημα έχετε αρχίσει να βάζετε τον παράγοντα οικονομία στη ζυγαριά. Αυτός είναι ένας προβληματισμός ο οποίος γεννήθηκε μέσα στην Επιτροπή ή εν πάση περιπτώσει και στις κουβέντες σας με την κυβέρνηση σας ζητήθηκε να συνυπολογίσετε και την οικονομική καταράκωση της χώρας? Κοιτάξτε, δείτε, μέσα από την Επιτροπή έχει περάσει όλο το Υπουργικό Συμβούλιο κατά καιρούς. Ναι. Έχουμε πλήρη εικόνα του πώς λειτουργεί η χώρα και πλήρη εικόνα του τι γίνεται με άρα τον τουρισμό. Άρα σας έχουν γίνει νήξεις ότι τα πράγματα στην οικονομία δεν πάνε καλά κλπ. Δεν θέλω να το βάλουμε έτσι. Ναι. Θέλω να το βάλουμε στο μια επιτροπή η οποία πρέπει να αξιολογήσει ορισμένα πράγματα, πρέπει να έχει στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους και την επίπτωση, το impact που θα έχει όχι μόνο στην ψυχολογία αλλά και στην οικονομία. Αυτό
Το έχουμε όλοι στο μυαλό μας από πίσω. Γιατί δεν μπορεί να κάνεις κοινωνική πολιτική χωρίς να σκέφτεσαι αν ο άλλος αύριο θα κλείσει το μαγαζί, ούτε αν η χώρα θα χρειαστεί να δανειστεί, ας πούμε, με όρους επαχθείς. Είναι κομμάτι της ανάλυσης χωρίς να είναι το καθοριστικό. Κύριε Γκίγκα, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση που είχαμε. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.